Μια πολύ ενδιαφέρουσα μαδική εικαστική έκθεση σύγχρονου έργου με θέμα τον πόλεμο φιλοξενεί ο χώρος του Στεκιού Πολιτισμού στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Τους τελευταίους 4 μήνες συγκεντρώνουμε τη συμμετοχή δημιουργών, νέων αλλά και μεγαλύτερων, που δημιουργούν με θέμα τον πόλεμο και τις συνέπειές του ατομικά και συλλογικά στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι και το θέμα της εικαστικής έκθεσης με σύγχρονο έργο. Μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Πολιτισμού του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, δεκάδες καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει έργα με επίκεντρο τον πόλεμο, τις συνέπειες που προκαλεί ατομικά και συλλογικά στη ζωή του ανθρώπου. Οι συμμετοχές που συγκεντρώσαμε αγγίζουν τους 50 δημιουργούς, ενώ τα έργα που εκτίθονται στο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή φέτος είναι 70 έργα. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, εγκαταστάσεις, εικαστικά περιβάλλοντα, βίντεο art και άλλες εφαρμογές των εικαστικών τεχνών. Επιδιώκαμε φέτος στην εικαστική έκθεση τα έργα τα οποία θα συγκεντρώσουμε και θα εκθέσουμε να μην είναι μόνο ζωγραφικά και αυτό το κατορθώσαμε καθώς έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές με γλυπτικά έργα, γλυπτά δηλαδή, αλλά και εγκαταστάσεις όπως και βίντεο art για τα οποία έχουμε εγκαταστήσει στις οθόνες που μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει αλλά και να ακούσει τον ιδιαίτερο ήχο που τους έχουν δώσει οι δημιουργοί. Οπότε η έκθεση, η εικαστική έκθεση, έχουμε καταφέρει να απλώνεται σε όλα τα είδη των εικαστικών μορφών που σήμερα κυριαρχούν σε αυτό το χώρο και νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μορφές οι οποίες πρώτη φορά μπαίνουν στο χώρο του Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Αφήνοντας τον κάθε καλλιτέχνη την ελευθερία να επιλέξει ο ίδιος τα αισθητικά και μορφοπλαστικά μέσα με τα οποία θα εκφραστεί, η ΚΝΕ μέσα από αυτή την έκθεση αναδεικνύει τη δική της πρόταση για την τέχνη. Θεωρούμε ότι αποτελεί και μία διέξοδο από τις μεγάλες διοργανώσεις τέχνης που αφήνουν στο περιθώριο καλλιτέχνες που δημιουργούν με αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν τολμήσαμε να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί έχει και τις ιδιαιτερότητες του το να εκθέτουμε σε ανοιχτό και υπαίθριο χώρο και με αυτή την έννοια είναι μια πολύ πρωτοποριακή μορφή αυτή που επιλέγει η ΚΝΕ, αλλά ιδιαίτερα για το περιεχόμενο εμείς θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε δημιουργό που δημιουργεί με κίνητρο το να σχολιάσει την πραγματικότητα, με κίνητρο τον προβληματισμό για τα τεράστια προβλήματα που βιώνει ο λαός και η νεολαία και στη χώρα μας και συνολικά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που υπεριαλιστικό πόλεμος έχει ξεσπάσει για τα καλά και τον παρακολουθούν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και θέλαμε να δώσουμε ακριβώς χώρο σε αυτού του είδους τη δημιουργία που προβληματίζεται για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, να δημιουργηθεί ένας διάλογος ανάμεσα στους δημιουργούς αλλά και στο κοινό και τους επισκέπτες του φεστιβάλ, τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ για αυτά τα ζητήματα. Μια τέχνη που θα εκφράζει το κοινωνικό σχόλιο και την αγωνία για τις συνθήκες στις οποίες ζούμε αλλά και την ανάγκη στράτευσης του καλλιτέχνη μαζί με το λαό στην πάλη ενάντια στο σύστημα που γεννά τους πολέμους. Υπάρχουν σήμερα δημιουργοί στη χώρα μας οι οποίοι κάνουν ακριβώς έργο για τον εργαζόμενο λαό από τον οποίο πολλοί προέρχονται ή τουλάχιστον το έργο τους αυτούς απευθύνεται και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και κατάκτηση που το πετύχαμε.